Λοιπόν, εγώ θα σας πάω τώρα στο Σπύρο, ο οποίος αρχίζει σιγά σιγά και το χάνει. Κατά με, αν με ρωτάτε έτσι, δηλαδή η πολιτική πλέον αρχίζει και βγαίνει από το τοπίο. Ακούστηκε και η ατάκα, το νόμιμο δεν είναι και ηθικό. Και εκεί με έχασε. Είχα ψήφο στο κερατσί να τη ρίξω. Φίλο μου, είπε: το νόμιμο δεν είναι και ηθικό. Το είπε ο άνθρωπος, το κατέδεσε. Ναι. Θεωρεί λοιπόν ότι άμα παίζει ένα παιχνίδι, πρέπει να είσαι φιλάνθρωπος. Πρέπει να χάνεις και λίγο, αδερφέ, να κερδίζει κι άλλος που είναι χειρότερος. Επί τούτου να χάνω για να κερδίζει, να χαίρεσαι εσύ. Θεωρεί ο Σπύρος. Ο Άρης απ' την άλλη είναι άνθρωπος του παιχνιδιού, του ανταγωνισμού. Ποδοσφαιριστής, γάρα, αθλητής. Λέει: εγώ ήρθα εδώ για να κερδίσω, ρε φίλε. Ήρθα για να παίξω. Στο παιχνίδι, εγώ θέλω να παίζω τάβλη και να κερδίζω. Δεν θέλω να παίζω ντεμέκ. Γι' αυτό παίζω. Να σε λυπηθώ και λίγο. Άμα είναι να σε λυπηθώ, με τη βράδια έχω περάσει, πυρίμπα που έχουμε χάσει. Σε άφησε ποτέ να κερδίσει επί τούτου. Αφού μαζί παίζουμε εμείς. Άμα μαζί παίζετε. Άρα κερδίζεις πάντα. Άμα χάσουμε, σου λέει τι τραβάει. Για πάμε να δούμε λοιπόν τον Σπύρο. Πώς περνάει εκεί στον Άγιο Δομήνικο. Εγώ το είπα. Δεν στο Αρτού λέγα. Έλα να κάνουμε μια ομάδα μαζί να την παλέψουμε. Με Ασημίνα και Σταυρούλα. Έλα ρε Σπύρο. Ξένα πάνε κι άλλοι ρε. Άνθρωπος να χάσει έπαθλα ρε φίλε Σπύρο, γιατί να το κάνει αυτό τώρα αυτό. Γιατί δεν μπορώ να βλέπω τη μένα κλαίει ρε φίλε. Σπύρο μου, δεν έχω έρθει εδώ ούτε για να χάνω, ούτε για να το παίζω, να το παίξω ήρωας και να πω εντάξει εγώ θα πάρω το Σπύρο και θα πάω να παλέψω απέναντι στα τρία παιδιά. Ούτε τίποτα. Ήρθα, βγήκα αρχηγός, επέλεξα μια ομάδα την οποία πιστεύω ότι μπορούμε να κερδίζουμε. Και ποιος δεν θα το έκανε αυτό, το ίδιο του το λένε και όλη του η ομάδα και ο Τάλα και η Μέη του λένε. Είναι λογικό ο Άρης να διαλέξει μια ομάδα την οποία να θέλει να κερδίζει και δεν θα κοιτάξει να πάρει εσένα για να πάνε κι άλλοι σε έπαθλα. Τα έχει βάλει μαζί μου τώρα γιατί εγώ δεν τα έχω βάλει μαζί. Του το εξηγώ από χθες και δεν τα καταλαβαίνω. Δεν τα βάλω. Εντάξει, έτσι όπως μου το λες. Ναι, εγώ καταλαβαίνω πιο πολύ τιμή από σένα γιατί είναι και δική μου φίλη. Εχθές έκλαιγε. Πολύ παραπάνω δική μου φίλη από σένα. Ο Άρης δεν ήθελε καν να τα ακούσει. Εγώ, εμένα μου λέει είμαι νικητής, έχω την οτροπία του νικητή. Έχω την οτροπία του νικητή ή τα θέλω όλα για πάρτι μου. Και δεν θέλω να χάσω ούτε ένα ψίχουλο από έπαθλο, δεν θέλω να δώσω. Και απ' την άλλη, η Μέη και ο Τάλα είναι κολλητοί μου και φίλοι μου. Άρη μου, δεν ξέρω αν ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό. Ζητάω τη βοήθεια του κόσμου να κρίνει αν αυτές οι στάσεις ζωής που εγώ απαιτώ από τους άλλους, και εδώ είναι το μεγάλο μου πρόβλημα, και έρχομαι αντιμέτωπος και σε τερελές κόντρες με όλους, γιατί απαιτώ όλοι να σκέφτονται όπως εγώ. Όταν ο Άρης λέει ότι ο Τάλα είναι ο κολλητός του φίλος και η Μέη είναι η κολλητή του φίλη, πώς δεν έχει το σθένος ή την μικρό ενδιαφέρον να κερδίσουν κι αυτοί κάτι. Κάτι, μια βραδιά, ένα έπαθλο, λίγο νωρών. Δεν είναι κάτι, Άρη μου, έχεις κερδίσει τα πάντα. Γιατί δεν έρχεσαι να παλέψουμε μαζί οι δυο μας με την Ασημίνα και τη Σταυρούλα να κερδίσουμε κι εμείς κάτι. Γιατί αφού είσαι μαχητής και παλεύεις και έχεις την οτροπία του νικητή, γιατί δεν τη δείχνεις και μαζί μου. Αυτή λοιπόν δεν είναι οτροπία του νικητή. Είναι η οτροπία του τα θέλω όλα για πάρτι μου. Success. Άμα φτάσουμε στο συμπέρασμα ότι είναι νόμιμο, δεν είναι κηθικό. Γιατί τον τσιγκλάς, αφού του είχε χτυπήσει κόκκινο αυτή η ατάκα. Μα δεν είναι λάθος ατάκα. Είναι πολύ ωραία ατάκα όμως, γιατί θα βγει από το παιχνίδι να γράψει ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, να μας πει τελικά τι είναι νόμιμο. Να μας το αναλύσει. Ναι, ναι, με τους κανόνες. Πάμε να το αναλύσουμε, γιατί δεν θέλω να υπερασπιστώ τον Μαρτίκα. Αλλά προσπαθώ να μπω λίγο μέσα στο μυαλό του και να σκεφτώ πώς το εννοούσε και τι ακριβώς ήθελε να πει. Ήθελε λοιπόν να πει, γιατί η πρώτη σκέψη που κάνει, πιστεύω εγώ, είναι ότι αυτό είναι ένα reality επιβίωση. Πρέπει να παλέψει, πρέπει να κερδίζει έπαθλα. Όσο περισσότερα έπαθλα, τόσο περισσότερο πιο καλά θα είσαι εσύ. Αλλά από την άλλη, έχει φάει τον αμπάκουλα, ρε αδερφέ. Άσε κάτι να πάρουμε κι εμεί. Αυτό ήθελε να πει, αυτό εννοούσε. Και τι να χάσω για να φάσει εσύ, επί τούτου δηλαδή λε. Θεωρεί ότι όταν βλέπει την ομάδα σου και του συμπαίκτε σου να πεινάνε και εσύ έχει φάει και είσαι χορτάτο. Δεν είναι η άλλη ομάδα, Παναγή. Παιδιά, όλοι παίκτες είναι εκεί τώρα. Γίνεται ατομικό σε λίγο. Τι λέτε, ρε παιδιά, θα χάσω εγώ τώρα. Μα να έχεις τα κότσια να κερδίσεις. Μισό λεπτό, περιμένετε. Εντάξει, έτυχε τώρα η άλλη ομάδα και μπορεί να έχει δύο παλτά και να μην μπορεί να κερδίσει. Παναγή. Τι να κάνουμε, δεν είναι η πρώτη φορά που ομάδες κάνανε ένα μήνα να φάνε. Όχι, ένα μα και στο φετινό survivor. Παναγή, δηλαδή θα ήσουν τώρα μέσα στο παιχνίδι. Εγώ θα είχα να φάω πόσο καιρό. Ναι. Και εσύ θα έκανε για να φάω εγώ. Όχι, δηλαδή επίση εκτό αυτού, ένα άνθρωπο ο οποίο από τη μία κατηγορεί τον Άρη ότι στείνει ψηφοφορίε, ότι στείνει αγώνε, μετά λέει έλα να στήσουμε του αγώνε, μετά γιατί δεν στείνει του αγώνε, μετά είναι νικητή, δεν είναι νικητή. Αφού λοιπόν στα μάτια τα δικά σα τον βλέπετε, ότι είναι ρε παιδί μου, ο
Λένε, ας πούμε, ότι ο Άρης έχει ηγετικές τάσεις. Ναι. Σε γιατί πας και τον βάζεις σε μια διαδικασία να αποφασίσει αυτός για όλη τη ροή του παιχνιδιού του τι θα γίνει, ποιος θα φάει και ποιος δεν θα φάει. Άρα πείτε λοιπόν ότι βλέπετε σε αυτόν αυτό το οποίο όλη την ώρα κατηγορείται, γιατί ο Άρης είναι ξεκάθαρο. Σου λέει, εγώ φίλε, θέλω να κερδίσω.